Να μας ενημερώσει, να μας πείτε τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου συζήθηκε το θέμα και των προεδρικών βέβαια, αλλά και των υποψηφίων, αν βγήκε άσπρος καπνός όσον αφορά τα ονόματα καταρχήν. Θα βγει άσπρος καπνός στην επόμενη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό που έκαμε η Κεντρική Επιτροπή το περασμένο Σάββατο ήταν να συζητήσει πρώτα και κύρια πολιτικά για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο χώρα μας αλλά και ευρύτερα και ποιες θα έπρεπε να ήταν οι πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες θέτει το ΑΚΕΛ σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Mm-hmm. Στην συνέχεια είναι γεγονός ότι τέθηκαν και ονόματα επιτάπητος και συζητήθηκαν. Δεν έχει ληφθεί, όπως είπα προηγουμένως, η οποιαδήποτε απόφαση. Εκείνο το οποίο έχει αποφασιστεί είναι ότι θα πάμε πίσω στο πολιτικό γραφείο και υπό το φως της συζήτησης και των προβληματισμών που αναπτύχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή θα διαμορφωθεί η πρόταση του πολιτικού γραφείου προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα διαμορφώσει την πρόταση προς την κομματική βάση. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Κυπριανό, επειδή εντάξει εδώ είμαστε, τα ξέρουμε, ονόματα γράφονται, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ονόματα, μην μου πείτε ποιον. Αν υπάρχει από τα ονόματα αυτά που παίξανε όλο αυτό το διάστημα, αν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή. Ή από τη συζήτηση η οποία έχει γίνει φαίνεται ότι υπάρχει προβάδισμα για ένα συγκεκριμένο όνομα. Όμως, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν έχει αποφασιστεί. Μάλιστα. Θα αξιολογηθεί ο προβληματισμός της Κεντρικής Επιτροπής και εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις για την πρόταση που θα πάει στην αυτό Κεντρική πότε θα Επιτροπή, γίνει, δηλαδή κύριε στο πολιτικό γραφείο. Πότε θα γίνει αυτό? Θα το καθορίσουμε τώρα, σε λίγο. Έχουμε συνεδρίαση για να καθορίσουμε ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα στη βάση των οποίων θα κινηθούμε. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, υπήρξε μια αυτή η δημοσκόπηση της σημερινής. Προκρίνει δεύτερο γύρο Παπαδόπουλο, Νικόλα και Αναστασιάδη. Με τα δεδομένα της στιγμής, βέβαια, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος υποψήφιος στην πλευρά του ΑΚΕΛ. Έχετε να σχολιάσετε κάτι να πείτε? Το εκπληκτικό είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Ότι γίνεται δημοσκόπηση προτού έχουμε όλους τους υποψήφιους. Mm-hmm. Γίνεται δημοσκόπηση η οποία συμπεριλαμβάνει ονόματα, παραδείγματος χάρη το δικό μου που είπα μερικές φορές δημόσια ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Ναι. Και διερωτάται κάποιος πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι μια τέτοια δημοσκόπηση. Από εκεί και πέρα δεν θα σταθώ στα ερωτήματα τα οποία θέτει η Συμμαχία Πολιτών για την σχέση του ανθρώπου που διεξαγάγει την δημοσκόπηση με υποψήφιον, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος. Μάλιστα. Εγώ λέω, ο Τάσος Παπαδόπουλος στις 49 από τις 50 δημοσκοπήσεις που έγιναν για τις προεδρικές του 2008 ήταν ο σίγουρος νικητής των εκλογών. Εντάξει, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο, κύριε Γενική. Ένα εργαλείο η δημοσκόπηση, δεν βγάζει αποτέλεσμα, είναι εργαλείο προς μελέτη. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Αυτό ήθελα να πω, ότι στις 49 δημοσκοπήσεις ήταν σίγουρος πρόεδρος, δεν κατάφεραν καν να περάσει στο δεύτερο γύρο. Οπότε εμείς αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά δεν είναι εκείνες που μας καθοδηγούν για το πώς θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.